Παναθηναϊκός 3-1, Εγάλο Εργοτέλης 2-0. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μετά τις αγωνιστικές του πρώτου γύρου, τις 15 δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει 39 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι στους 34, πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 1995-96 τελειώνει ο πρώτος γύρος και η απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου είναι στους 5 βαθμούς. Παναθηναϊκός 8 πίσω από τον πρωτοπόρο στους 31. Ο ΠΑΟΚ έχει 22, θυμίζω ότι έχει όλα τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου εντός έδρας στην Τούμπα και μάλιστα τα σημαντικά παιχνίδια, τα ντέρμπι δηλαδή, στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου τα περισσότερα. Ο Όφι έχει 20 βαθμούς, κοιτάξτε πώς ανέβηκε και πλησίασε τον ΠΑΟΚ. Το Γάλλο έχει 19, η Κέρκυρα έχει 19 που έλεγε ο προπονητής της ο κύριος Τενέας ότι αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό θα καταφέρει να είναι σίγουρος και θα μείνει στην κατηγορία. Σκόντα Ξάνθη 19 επίσης. Ο Ατρόμητος έχει και αυτός 19, η ομάδα των 7 ισοπαλιών. Ο Άρης των 9 ισοπαλιών έχει 18. Ο Ηρακλής επίσης που έχει 5 συνεχόμενες νίκες, η μία στα χαρτιά. Πανιώνιος 16, Λάρισα 16, Απόλλων Καλαμαριάς 15, Εργοτέλης 13, Ιωνικός 3. Θυμίζω ότι έχουν αφαιρεθεί συνολικά από τον Ιωνικό 5 βαθμοί. Περιμένουμε να τελειώσει. Πριν τον αγώνα, οι παίκτες του Ηρακλή απόδειξαν στεφάνι στη μνήμη ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή του Γυραιού που έφυγε από τη ζωή λόγω καρδιακού επεισοδίου. Το μόνο αξιοσημείωτο του πρώτου ημιχρόνου, ο συνδυασμός Σνάουτσνερ, Ερέρα και Διαμαντίδη στο 16ο λεπτό, που είχε ως κατάληξη το σούτ από τον Διαμαντίδη που μπλόκαρε ο Μάλαρτς. Από το δεύτερο μέρος αρχικά, μια ωραία ενέργεια του Βρίζα που όμως δεν είχε ανάλογη κατάληξη για την Ξάνθη και στο 53ο λεπτό το γκολ πάνω στην κίνηση από τον Κώστα Καπετάνο με το αριστερό μουτάκι μετά την παλιά ακριβίας από το μέτρο του είδους Γιώργο Γεωργιάδη. Ήταν το γκολ που έκρινε τη συνάντηση, σήμανε το 5-5 για τον Ηρακλή αλλά και την πρώτη ήττα για τη Σκόντα μετά από 6 αγώνες, στους οποίους μάλιστα δεν είχε δεχθεί τέρμα. 13 λεπτά έπειτα στο 66 ο Μπιλίσκοφ από την εύστοχη πάσα του καπετάνου απείλησε και τούτων δοθέντων ήταν απόλυτα δίκαιο των Ηρακλειδέων φιλάθων το χειροκρότημα όταν ο Κώστας Καπετάνος αντικαταστάθηκε από τον Παπαστεριανό 1/4 πριν το φινάλε. Η κεφαλιά του Τωροσίδη από το φάουλ του Μεσέρα ως μη γενόμενη offside. Να πάμε τώρα.